Μετά από 10 χρόνια αγώνων, το συνδικάτο μας πέτυχε κάτι που δεν υπάρχει προηγούμενο ιστορικό σε όλη την Ελλάδα. Να υπάρξει μεγάλη απορρόφηση από τους 5.500 συμβασιούχους δασοπυροσβέστες που ήμασταν, να απορροφηθούν οι 3.400. Τώρα αυτό το θέμα έχει πάρει το δρόμο του. Ό,τι προβλήματα να υπάρχουν για τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, πιστεύω ότι θα λυθούν και θα βρουν τον δρόμο τους. Το βασικό μας πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι τα άτομα που έχουν μείνει εκτός της ρύθμισης δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει την επόμενη μέρα. Εμάς, όταν ξεκινήσαμε, το αίτημά μας ήταν να υπάρξει δουλειά για όλο τον κόσμο. Όταν πρωτοέγινε αυτή η ρύθμιση, η συμφωνία ήταν με τον Υπουργό μας ότι θα προσληφθούν οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και τα υπόλοιπα παιδιά που θα μείνουν απ' έξω θα έχουν οκτάμινη εργασία εφόρου ζωής. Τώρα με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί έχουν αλλάξει πάρα πολλά στις ζωές όλων των πολιτών, το ίδιο και σε εμάς. Αυτά τα παιδιά έχουμε φτάσει αρχές Απριλίου και δεν ξέρουν πότε θα προσληφθούν και αν θα προσληφθούν. Εμείς ζητάμε από όλους τους αρμόδιους φορείς ένα καινούριο προεδρικό διάταγμα που θα δουλεύουν αυτά τα παιδιά για 8 μήνες. Τότε θα θεωρήσουμε ότι ο αγώνας μας έχει δικαιωθεί. Δεν ξέρω, θέλετε... Εμείς στοιχείο είμαστε 75 άτομα, οι 47 έχουν μπει ήδη σαν πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης. 2 άτομα περιμένουν από στιγμή σε στιγμή να μπουν μέσα, είναι στους επιλαχόντες. Άρα μένουν άλλα 26 άτομα, τα οποία αυτά 26 άτομα είμαστε μαζί με τους περισσότερους πάνω από 10-15 χρόνια. Ήμασταν μαζί στις φωτιές, στις πορείες, στις βάρδιες, έχουμε περάσει χαρές, πίκρες, έχουμε γελάσει, έχουμε κλάψει και δεν μπορούν τώρα αυτά τα παιδιά να τα βλέπουμε, να, ήδη οι περισσότεροι, να μην πω όλοι, αντιμετωπίζουν βιοποριστικό πρόβλημα, δεν ξέρουν πώς θα τα απεξέλθουν τις υποχρεώσεις τους, έχουν παιδιά και δεν υπάρχει κάποιος να μας δώσει μια απάντηση για το τι θα γίνει. Το αρχηγείο την Τετάρτη έστειλε χαρτί στο Υπουργείο Οικονομικών όπου ζητάει την απασχόλησή τους για 8 μήνες. Δεν το έχει στείλει την Τετάρτη, το έχει στείλει πολύ καιρό πριν. Απλά την Τετάρτη είχε πάει η Ομοσπονδία μας και τους έδωσε το έγγραφο και δεν υπάρχει μια απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών για το πότε θα προσληφθούν αυτά τα άτομα. Εν τω μεταξύ με την αλλαγή του νομοθεσιακού νόμου για να βγεις πλέον στο Ταμείο Ανεργίας πρέπει να έχει 150 ένσημα. Άρα αυτά τα παιδιά θα έρθουν 5 μήνες για φέτος, για του χρόνου δεν ξέρουν. Θα έρθουν 5 μήνες, θα είναι στην πρώτη γραμμή όπως ήταν πάντα αυτά τα χρόνια και δεν ξέρουν μετά τους υπόλοιπους μήνες πώς θα ζήσουν. Κοιτάξτε στους ανέργους, αυτό το έχουμε πει εδώ και καιρό. Αν καθόμαστε και λέμε ο ένας και κοίτα ο άλλος, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα στην Ελλάδα. Πρέπει ο καθένας από το δικό του κομμάτι, από το δικό του τομέα, να κάνει ό,τι μπορεί για να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση και να αποδώσουμε και τις ευθύνες σε αυτούς που μας έχουν φέρει μέχρι εδώ πέρα. Τώρα για το άλλο θέμα που είπατε για το πώς αυτά τα παιδιά μείναν απ' έξω. Υπήρχε μια μοριοδότηση, δεν έγιναν όλα αυτά τα πράγματα αυθαίρετα. Το θέμα είναι ότι υπήρξαν κάποια πράγματα, μια αδικία, π.χ. τώρα τα παιδιά του Δημοτικού, που είναι στην πρώτη γραμμή 20 χρόνια και παραπάνω, δεν μπόρεσαν να κάνουν τα χαρτιά τους. Έχουμε εδώ και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένα άτομο 57 ετών,
ο οποίος μένει και αυτός εκτός. Και ας μας πει κάποιος, αυτό το άτομο 57 ετών, ποιος θα τον πάρει τώρα στη δουλειά του, τι θα γίνει, πώς θα βγει στη σύνταξη, πώς θα ζήσει. Αυτό δεν θυμάμαι. Δεν είναι για το δημοτικό και ότι υπάρχουν και παιδιά που δεν είναι. Βέβαια, να πούμε κάτι για τους επιλαχόντες, υπάρχει δέσμευση ότι μέσα σε 2 χρόνια θα απορροφηθούν όλοι. Οι 2 θα μπουν. Για τους υπόλοιπους είναι περίπου στα 800 άτομα. Θα μας μιλήσει και κάποιος από τα διεπιστήματα. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Εγώ έχω μείνει εκτός. Κοιτάξτε. Να υπάρξουν και υποχειακοί πυροσβέστες, να σταματήσουν ξαφνικά και να δεθούν οι υπερθέσεις. Όταν έγιναν οι πρώτες συζητήσεις, επειδή ήμουν παρόν στις αυτές τις συζητήσεις, ο κύριος Όθωνας προς τιμή του, όπως και ο κύριος Πολύδωρας, γιατί εμείς δεν κομματικοποιούμαστε, δεν είμαστε ούτε Πασόκ ούτε Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα 2 άτομα, ο Βύρον ο Πολύδωρας μας έκανε το 8μηνο και ο Μανώλης ο Όθωνας μας έβαλε εδώ στο καθεστώς της πενταετίας. Δεν ξεχνάμε και αναγνωρίζουμε όσους μας έχουν βοηθήσει. Η συμφωνία στην αρχή ήταν 12μηνο για όσους μπουν τους πενταετής, αλλά οι υπόλοιποι θα δουλεύουν 8μηνο, όπως ήταν το προεδρικό διάταγμα. Θα δουλεύουν συμβασιούχοι για 8 μήνες. Εμείς δεν ζητάμε τώρα αυτή τη στιγμή κάτι άλλο. Να βγει ένα καινούριο προεδρικό διάταγμα που να είναι 8μηνο για τα παιδιά που έχουν μείνει εκτός της ρύθμισης. Εμείς έχουμε γύρω στα 7-8 άτομα χωρίς δημοτικό. Έχουν περάσει γύρω στα 15 άτομα χωρίς δημοτικό. Έχουν περάσει. Και εγώ έχω 3 παιδιά. Έχω 19 χρόνια πυροσβέστικη στο ψηφιοδεστική, 19 χρόνια. Και 3 παιδιά. Έχω προσφέρει με τα παιδιά από εδώ. Και πιο παλιούς από τα παιδιά είμαι εγώ ακόμα. Πιο παλιούς είμαι εδώ πέρα. Με το βουλί, τον Αντρέα. Έχει 25 χρόνια και έχω 19. Και για ένα χρόνο δεν με πιάσανε καθόλου στην προκήρυξη ψηφιοδεστική σε μένα. Έχω τα περισσότερα μόρια. Έχω 11 αδέρφια. Και 3 παιδιά. Και μια γυναίκα άνεργη. Και τώρα φέτος δεν ξέρω αν μας πάρουν και σε 5μηνο στην πυροσβεστική. Αν είναι να πάμε να κάνουμε κάπου αλλού χαρτιά εμείς. Ή να πάμε στην αρχαιολογία, στο Δήμο, κάπου να πάμε κι εμείς. Είμαστε στους επιλαχόντες και εμείς δουλεύαμε μαζί με αυτά τα παιδιά τόσα χρόνια. Απλά δεν είμαστε όσα χρόνια ήταν εκείνοι, είμαστε κάποια χρόνια λιγότερα και μας αφήνουν εκτός. Δεν μπορέσαμε να συμπληρώσουμε τον αριθμό των μορίων που χρειαζόταν για να μπούμε μέσα και έχουμε μείνει εκτός. Και το μέλλον μας είναι αβέβαιο. Δεν ξέρουμε καν αν θα μπούμε σαν εποχική. Χάσαμε την ευκαιρία που θα μπαίναμε έτσι όπως μπήκανε τα παιδιά με πενταετία και δεν ξέρουμε καν αν θα δουλέψουμε σαν εποχική. Και για πόσους μήνες και για πόσα χρόνια ακόμα και αν και εφόσον ποτέ γίνει αυτό. Υπάρχει μια πικρία γενικώς σε όσα άτομα μείναν είτε εκτός ρύθμισης είτε γιατί δεν πληρούσαν κάποιες προϋποθέσεις, διότι για πολλά χρόνια, είτε για 10 είτε για 20 χρόνια, δεν παίζει ρόλο, δίναν τον καλύτερο τους σε αυτό και δεν μιλάμε απλά το να πας σε μια πορεία να διεκδικήσεις κάποια πράγματα, αλλά πιο πολύ το να ανταπεξέλθεις στις δύσκολες καταστάσεις που έχουν οι φωτιές σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Μην ξεχνάμε κιόλας και όσους ανθρώπους καήκαν, χάθηκαν πάνω σε αυτόν τον τομέα και δεν ήταν μόνο μόνιμοι, αλλά ήταν πάρα πολλά άτομα και αν θυμάμαι καλά 22 περίπου 22 τον αριθμό. Και να μην ξεχάσουμε ότι και εδώ ήμασταν παρόν το 99 περισσότεροι από εδώ πέρα. Ναι, που χαθήκαν τα 2 άτομα στη Βόρεια Χίο στη φωτιά. Ήμουν μαζί τα παιδιά. Αυτό ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν φέρνουν μια πικρία, διότι περιμέναν όλοι μια ρύθμιση, μια τακτοποίηση στον εργασιακό του τομέα όσον αφορά το αντικείμενο το οποίο είχαν εργαστεί τόσα χρόνια και δώσαν το καλύτερο τους σε αυτό. Βλέποντας τώρα να υπάρχει μια προκήρυξη η οποία για κάποιες λεπτομέρειες, για κάποιες ρυθμίσεις μένουν εκτός, αυτό το πράγμα τους στεναχωρεί. Πέραν όμως όλων των άλλων, περιμένουν πώς και πώς να δουν αν θα υπάρχει κάποιο μέλλον, έστω και σε θέμα σύμβασης. Πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Αυτό το πράγμα καλούμαστε εμείς εδώ και ζητάμε και από την πολιτεία, αλλά και από τους ηθήνοντες,
να το τακτοποιήσουν άμεσα, προκειμένου να ξέρουμε τι μέλη γενέστε. Βρισκόμαστε, όπως είπε και ο πρόεδρος του σωματείου μας, αυτή τη στιγμή 28 άτομα, 26 εάν κάποιοι καταφέρουν και μπουν, λόγω ότι είναι επιλαχόντες, κρεμασμένοι θα λέγαμε, μετέωροι, στο αν τελικά θα εργαστούμε ή δεν θα εργαστούμε. Επίσης, δεν ξέρουμε και τον χρονική περίοδο που θα εργαστούμε. Όλα αυτά έχουν, όπως προείπα, δημιουργήσει μια πικρία σε όλους μας και μπορώ να πω ότι ιδιαίτερος δε τα παιδιά τα οποία έχουν εργαστεί τόσα χρόνια, γιατί εγώ ας πούμε έχω 10-11 χρόνια, δεν έχω παραπάνω, για κάποιους βέβαια είναι αρκετά, περιμένανε κάτι καλύτερο. Αυτό το καλύτερο δεν ήρθε. Και ούτε θα έρθει, πιστεύω. Αυτό δεν το γνωρίζουμε, θα έρθει ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, πάντως παρακαλούμε και θέλουμε να δούμε το συντομότερο δυνατόν μια ενέργεια της πολιτείας προκειμένου να βρεθεί μια λύση για όλους αυτούς που έχουν μείνει εκτός ρύθμισης για τον οποιοδήποτε λόγο.